Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι αναμένονται και εξελίξει, ακόμη και δικαστικέ, για του λόγου, Νίκο, που υπερχείλησε φυσικά η λίμνη Κάρλα και κινδύνεψαν για δεύτερη φορά να πλημμυρίσουν ολόκληρα χωριά με δεκάδε σπίτια, ε, ακόμη και εχθέ, όπου το σωτήριο είδε το νερό να πλησιάζει σε απόσταση 300 μέτρων. Νομίζω ότι εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να καταλάβουμε και να διαπιστώσουμε τη κατάσταση στην οποία μιλάμε. Δεξιά σα, ε, Νίκο, είναι η τεχνητή λίμνη Κάρλα. Αριστερά σα, όμω θα δείτε στην εικόνα του Νίκου του Χατζηστηλιανού, είναι ε, ένα απέραντο γαλάζιο το οποίο έχει απλωθεί στον ορίζοντα. Είναι εικόνα που μπορούμε να καταγράψουμε εδώ πάνω από το λόφο που είναι πάνω από το χωριό ε, Σωτήρια. Και, και, και να το εξηγήσουμε, το είναι, Αντώνη, το... αυτό δεν το... είναι λίμνη. Έχει αποξηραθεί, είχε αποξηραθεί από το 1962. Είναι πεδιάδα που ξανά λίμνη 61 χρόνια μετά. Ακριβώ. Και μοιάζει να έχει επιστρέψει, αν δεν έχει ήδη επιστρέψει, ε, στο φυσικό τη ε, μέγεθο. Δηλαδή, όλε αυτέ τι ημέρε διοχετεύεται όλο αυτό το νερό από τον ποινιό και πλέον έχει σχηματιστεί αυτή η εικόνα, που είναι πραγματικά ένα απέραντο γαλάζιο, ένα ενιαίο υδάτινο μέτωπο, το οποίο έχει ενωθεί με την τεχνητή λίμνη Κάρλα. Φαίνεται πάντω ότι η στάθμη έχει ξεκινήσει να σταθεροποιείται τι τελευταίε ώρε. Όμω, το νερό, η εικόνα που βλέπετε από κάτω υπάρχουν πλημμυρισμένε χιλιάδε καλλιέργειε, μηχανήματα, αλλά και εξοπλισμό από του αγρότε εδώ, οι οποίοι Νίκο πραγματικά είναι σε απόγνωση. Γιατί από αυτέ τι καλλιέργειε ουσιαστικά είναι η βασική πηγή εσωτερικών τους. του. Λοιπόν, από, Αντώνη, απ αυτή τη γη ζουν. Και τώρα βλέπουμε αυτή την εικόνα και όπω είπαμε, το στίχημα είναι αν θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν ξανά στον τόπο του. Και να μην φτάσει το νερό στα χωριά, όπω το σωτήριο που βρίσκεσαι και αλλα τέσσερα, πέντε που είναι γύρω από τη λίμνη Κάρλα. Να σε ευχαριστήσουμε,